Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από το 9ο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, εδώ με την κυρία Σπυριδούλα Ζαρκάδα, η οποία είναι και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής και υπεύθυνη για την περιφέρεια εδώ στον Πειραιά. Και τα προβλήματα είναι αρκετά. Είναι και οι συγχωνεύσεις που φυσικά είναι το θέμα συζήτησης των τελευταίων ημερών, αλλά και πολλά εκπαιδευτικά κενά και προβλήματα στα κτίρια. Θα μας τα πει η κυρία Ζαρκάδα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Καλημέρα Ζαρκάδα. Και από μένα. Γεια σας. Δυστυχώς και η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με προβλήματα. Μιλάγατε πριν για επίπεδο ζωής στους Έλληνες πολίτες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την εκπαίδευση, που είναι έκδηλο το χαμηλό επίπεδο που εν πάση περιπτώσει έχουμε, με την έννοια ότι στις ήδη μεγάλες τάξεις, στον ήδη μεγάλο αριθμό μαθητών, αυτή τη χρονιά προχωράμε σε συγχωνεύσεις έτσι ώστε να γενικευτεί και εκεί που δεν υπήρχε ο αριθμός των 25 στην πρωτοβάθμια και 27-29 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε μια πείρα μετά τον κορονοϊό από τάξεις που δουλέψανε με μικρό αριθμό μαθητών και έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα πόσο πιο αποτελεσματική είναι η διδασκαλία και η εκπαίδευση σε αυτό το επίπεδο. Φέτος μέσα στο καλοκαίρι το Υπουργείο Παιδείας αντί να ασχοληθεί να ανοίξει τα σχολεία χωρίς κενά με εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους στην ώρα τους, ασχολήθηκε στο να βγάλει μια εγκύκλιο, να συγχωνεύει μια σειρά τμήματα. Εδώ στον Πειραιά, στην πρωτοβάθμια συγχωνεύονται περισσότερα από 49 τμήματα, σε σχολεία με πολλές δυσκολίες, με μικρές τάξεις, με ακατάλληλους χώρους. Παρ' όλα αυτά 25 μαθητές θα πρέπει να μπουν. Αυτό έχει προκαλέσει και την αντίδραση συνολικά θα έλεγα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε σύνολο πόσων τμήματων είναι τα 49 αυτά? Σε σύνολο πόσων τμήματων είναι τα 49 αυτά? Έχετε εικόνα? Σε σύνολο... Το σύνολο ακριβώς των τμήματων δεν μπορώ να το ξέρω, απλά μπορώ να σας πω ότι είναι περισσότερο από 100 σχολεία. Ναι. Μιλάμε για τμήματα σε σχολεία, ναι, δεν αυτό. Είναι άρα πρέπει να είναι κάποιες εκατοντάδες τα τμήματα, ναι, συνολικά, έτσι δεν είναι, για να έχουμε και μια αυτό, εικόνα. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, και να σας πω και για τη δευτεροβάθμια ότι είναι περισσότερο από 100 τα τμήματα που συγχωνεύονται. Κυρία Ζαρκάδα, εγώ θα συμφωνήσω σε πολλά με αυτά που λέτε, γιατί έχω και ήδη άποψη, επειδή τα παιδιά της γυναίκας μου, τα μεγάλα, πηγαίνουν το Σοκράτη στην πρώτη ηλικία. Θα σου πω, δεν είναι μόνο οι συγχωνεύσεις. Εγώ θέλω να βάλω και κάτι άλλο. Μας είπε το Υπουργείο ότι έχουν προσλάβει συν 10.000 καθηγητές, δασκάλους κτλ. Ισχύει αυτό. Και έχουν ξεκινήσει τα παιδιά την Τετάρτη και κάθε μέρα βλέπω το Σοκράτη 12 και 40 είναι στο σπίτι. Ρε Σοκράτη μου, τι κάνεις 12 και 40? Πεντάωρο. Πεντάωρο. Γιατί του λέω Σοκράτη? Γιατί δεν έχουμε καθηγήτρια γαλλικών. Γιατί δεν έχουμε το ένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα και αυτά. Πώς θα αντιμετωπιστούν, ναι, έχετε εικόνα? Είναι αυτές που... Θα σας πω, οι προσλήψεις είναι αυτές που λέτε. Οι ανάγκες όμως δεν έχει υποθεί ποιες ήταν. Ήταν πολύ περισσότερες. Δηλαδή λέτε. Οι 10.000, ακριβώς, οι 10.000 ας πούμε στο επίπεδο του Πειραιά, στην πρωτοβάθμια, σημαίνει ότι λείπουν 90 δάσκαλοι και έχει καλυφθεί το 1/3 των δασκάλων για την παράλληλη στήριξη. Να σας πω ότι υπάρχει ειδικό σχολείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί 3 δάσκαλοι και καθόλου εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Το ειδικό σχολείο δεν μπορεί. Συγγνώμη, να στο ειδικό σχολείο δεν υπάρχει ειδικό προσωπικό. Από... Τι ειδικό σχολείο είναι? Ακριβώς. Δάσκαλος ο οποίος έχει κάνει αυτό λέμε στην ειδική αγωγή. Δεν υπάρχουν ψυχολόγοι, δεν υπάρχουν. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε, δεν αμφισβητούμε τις. Ναι, δεν αμφισβητούμε την ικανότητα του δασκάλου που κάνει το μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Αλλά καταλαβαίνει ότι ένα ειδικό σχολείο χρειάζεται, ναι, χρειάζεται φυσιοθεραπευτή, χρειάζεται ψυχολόγο, χρειάζεται κοινωνικό λειτουργό να έχει την επαφή με τους γονείς, λογοθεραπευτή. Όλες αυτές οι ειδικότητες δεν έχουν. Κάτι θέλει να σας πει ο κύριος Δεσποτόπουλος. Είναι και καθηγητής ο ίδιος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ένας εκπαιδευτικός μόνιμος βγαίνει στη σύνταξη, πότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει το ελληνικό δημόσιο τελικά? Τέλος Ιουλίου. Μέχρι να αναπληρωθεί, περνάνε μήνες. Γιατί να μην ειδοποιεί νωρίτερα τη διαδικασία, να ξεκινάει η διαδικασία να πληρωθεί? Γιατί το Υπουργείο δεν έχει προβλέψει ότι θα συμβεί αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε. Μα βγαίνουν. Οι εκπαιδευτικοί βγαίνουν. Θέλω να πω, είναι και θέμα προβλέψει και να την καταργήσει αυτό το καθήκη. Βεβαίως. Ή μπορούμε για τις αναπληρωτές και τις ορομήσεις να γίνεται νωρίτερα η διαδικασία. Μην ειδοποιούνται οι άνθρωποι 5 μέρες πριν. Και πρέπει να. Εκεί λοιπόν χρειάζονται παρεμβάσεις ώστε το σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα.
πράγματι. Όμως φέτος το καλοκαίρι, ας πούμε, μέσα στο τέλος Ιουλίου, υπήρχε η πρόνοια για να ανακοινωθούν οι συγχωνεύσεις. Η πρόνοια για να κληθούν οι αναπληρωτές ήρθε πολύ αργότερα. Καλά, και για τις συγχωνεύσεις, μην το λέτε. Εγώ ξέρω κόσμο που δεν ήξερε ότι έχει συγχωνευθεί το τμήμα του παιδιού του, το σχολείο. Το σχολείο του. Ναι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι και οι εκπαιδευτικοί δεν ήξεραν ότι έχουν συγχωνευτεί τα τμήματά τους και βρέθηκαν υπεράριθμοι. Και βρέθηκαν να μετακινούνται, ας πούμε, στο επίπεδο του Πειραιά, για παράδειγμα από το 41 Δημοτικό που είναι στην Κοκκινιά, να βρίσκονται στο κέντρο του Πειραιά. Και το άλλο που και αυτό διαταράσσει. Και το άλλο πρόβλημα που διαπιστώνω εγώ, μπορεί και να το επιβεβαιώσει και ο Άρης και ο Σωτήρης, είναι ότι τα παιδιά κάθε μέρα δεν ξέρουν πόσες ώρες θα είναι μέσα αυτό στο σχολείο. Αυτό πάλι τι είναι. Δηλαδή, μια μέρα έχουν 7ωρο, την άλλη έχουν 6ωρο, την άλλη έχουν 5ωρο. Ναι. Αυτό γιατί συμβαίνει, λόγω ελλείψεων. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό συμβαίνει στα γυμνάσια λύκεια και έχει να κάνει με την τελική μορφοποίηση του προγράμματος. Δεν έχουν πάει όλοι. Για αυτά είναι Χριστούγεννα και δεν έχει μπει το πρόγραμμα τώρα. Εντάξει, τα πολλά τελευταία χρόνια φτάνουμε μέχρι τον Νοέμβριο, σίγουρα. Στην ευθύνη μας. Ναι, στην ευθύνη μας στο Πειραιά, μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα, έχουμε το πρότυπο σχολείο, το Ζάνιο. Αυτή τη στιγμή το Ζάνιο, ας πούμε, έχει φτάσει στο 5ωρο. Υπάρχουν λήψεις σε ειδικότητες. Θα συμπληρωθούν. Τώρα μου στέλνει μήνυμα ένας καθηγητής, λέει, υποχρεώμαστε να ειδοποιήσουμε 31 Μαρτίου ότι θα βγούμε στη σύνταξη. Έτσι. Πιο νωρίς. Καλημέρα. Άρα σημαίνει νομίζω ότι είναι η πρώτη. Φτάνουμε όμως, έχει κάποια στάδια και φτάνουμε νομίζω μέχρι τέλος Ιουλίου. Πιθανά να έχει αλλάξει το σύστημα και να κάνω λάθος. Πάντως να πούμε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανακαλύψει την απόφαση αυτή για τις συγχωνεύσεις. Θέλω να πω ότι έτσι θα ρολάρει η κατάσταση, κυρία Ζαρκάδα. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Να σας πω ότι υπάρχουν κινητοποίησεις και από τους γονείς. Εδώ έχουμε σχολείο που είναι σε κατάληψη από τους γονείς, το 27 Δημοτικό Πειραιά. Να σας πω ότι στο 20 Δημοτικό οι μαθητές δεν έχουν συγγνώμη. Κατάληψη από τους γονείς, αυτό δεν το έχω ξανακούσει εγώ. Είναι δημοτικό τώρα. Κάνουμε παιδιά από το δημοτικό, είναι δύσκολο. Άλλο λέω όλα. Συνήθως ακούγαμε κατάληψη από τους μαθητές των γονέων εκεί. Που είναι και νέοι συνήθως οι γονείς. Οι οποίοι γονείς καλούνται να βάλουν τα παιδιά τους στη Δευτέρα Δημοτικού σε μια τάξη με πάνω από 20 παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Με, όπως ξέρετε, σε όλα τα σχολεία με δυσκολίες, με παιδιά που χρειάζονται εξατομικευμένη διδασκαλία. Και βέβαια εκτιμάμε ότι δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα σχολεία έχουν κατασκευαστεί, έχουν, χτιστεί με τέτοιο τρόπο για μικρότερο αριθμό μαθητών. Όταν πας σε ένα σχολείο το οποίο τα περισσότερα τμήματα έχουν κατασκευαστεί για να έχουν 15-16 παιδάκια και ξαφνικά πάνε 25 άτομα. Το μάθημα όταν είναι 30 παιδιά μέσα στην τάξη. Με το άλλο ζήτημα που έχει προκύψει, κυρία Ζαρκάδα. Να σας πω και κάτι, να σας πω, μου επιτρέπετε. Να σας πω μια λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή προχωράει ένας κανονισμός πυρασφάλειας στα σχολεία. Μας, που καλώς και ορθώς, εν πάση περιπτώσει, πάει να εφαρμοστεί εκεί που θα εφαρμοστεί, ο οποίος προβλέπει ότι σε κάθε παιδί θα πρέπει να υπάρχει 1,5 τετραγωνικό ελεύθερος χώρος, να αντιστοιχεί ελεύθερος χώρος 1,5 τετραγωνικό. Εγώ μπορώ να σας πω για τάξεις με 25 τετραγωνικά που έχουν 25 παιδιά στην καλύτερη περίπτωση, παιδί με αυτισμό που χρειάζεται άλλο χώρο για να εκφραστεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κίνδυνος αυτό που περιγράφει τώρα, έτσι. Κίνδυνος σοβαρός πια, δεν είναι το θέμα μαθησιακό. Πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κυρία Ζαρκάδα, που έχει προκύψει. Ασφαλείας. Για να ακούσουμε και εσάς, κυρία Ζαρκάδα, αν αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα στα σχολεία. Λοιπόν, δυστυχώς η φουρνιά που μπαίνει τώρα των παιδιών στο δημοτικό είναι παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στα χρόνια του κορονοϊού. Εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα κοινωνικοποίησης σε αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω αν η βία είναι στο βαθμό που περιγράφεται. Σίγουρα όμως μας προβληματίζει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό κάθε γονιό τον προβληματίζει. Χρειάζεται όμως μια πιο συνολική αντιμετώπιση σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, που έχει να κάνει και με τις απογευματινές τους δραστηριότητες, με την απασχόλησή τους, που αυτή είναι καθαρά ιδιωτική και όποιος γονιός μπορεί να ανταποκριθεί, θα ανταποκριθεί. Χρειάζεται τα παιδιά να δουλεύουν σε ομάδες. Πάμε πάλι στην πρώτη συζήτηση που κάναμε. Ομάδες με 25 παιδιά δεν μπορούν να λειτουργήσουν στις τάξεις. Χρειάζεται συνεργατική διδασκαλία. Δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό με τις συνθήκες που υπάρχουν στα σχολεία σήμερα. Η χρήση των κινητών, η άλογη χρήση της τεχνολογίας μας απασχολεί σε αγωνίες πάρα πολύ. Θα τολμούσα να πω και περισσότερο από ό,τι συμβαίνει στο σχολείο. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο το κινητό, να σημειώσω μόνο ότι νομίζουμε όμως ότι. Ναι.
νομίζω ότι χρειάζεται μια εκπαίδευση και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, στο να μπορούν τα παιδιά από την τεχνολογία να χρησιμοποιήσουν αυτό που είναι προς όφελός τους. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτόματα ένα παιδί μπορεί να το κατακτήσει. Εκεί, θέλει βοήθεια. Εδώ εγώ θέλω να σημειώσω μόνο ότι τα μέτρα αυτά, αυτό, όταν ανακοινώθηκαν, έγιναν δεκτά με θετικό τρόπο από τους εκπαιδευτικούς. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Δεν αντέδρασαν δηλαδή όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα θέμματα. Και στις δημοσκοπήσεις 80% έλεγε για το κινητό. Ναι, και οι εκπαιδευτικοί όμως είπαν ότι ναι, είναι στο σωστό δρόμο, αρκεί να μπορούν να εφαρμοστούν και κυρίως και έχουν και σημαντικό ρόλο και οι ίδιοι. Κυρία Ζαρκάδε, έβαλε κάτι άλλο ναι. στο τραπέζι. Το κινητό είναι κλειστό στο σχολείο. Αλλά στο σπίτι είναι ανοιχτό. Αυτό είναι και τα παιδιά είναι όλη μέρα κολλημένα. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Αυτό είναι γενικότερο θέμα. Αυτό είπε και η κυρία Ζαρκάδα για τις απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών. Ακριβώς. Αν το παιδί έχει δραστηριότητα, αυτό να με συγχωρείτε, θέλω να πω κάτι. Είναι σε μεγάλο βαθμό. Να διοχετεύσουν την οικογένεια. Είναι σε μεγάλο βαθμό ευθύνη και τη οικογένεια. Τέλο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Σα μιλάω έτσι κι αλλιώ. Όταν το παρκαρισμένο το παιδί είναι παρκαρισμένο. Αναλαμβάνουν οι γονεί την ευθύνη. Γι' αυτό λέω. Εγώ γονιό είμαι. Αν δεν θέλει ο γονιό να ασχοληθεί, του δίνει ένα κινητό να παίξει και τελείωσε. Τα τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση οι γονεί αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα πάντα. Δηλαδή και για το να έρθει το παιδί και να το πάρουμε γερό από το σχολείο, έχει ζητηθεί. Να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη. Όταν μπαίνει σε ένα σχολείο, ας πούμε, εγώ έχω συγκεκριμένο παράδειγμα σχολείου, το οποίο είναι 100 ετών. Πάντως, όταν το παιδί γυρίσει, λοιπόν, κυρία Ζαρκάδα, στο σπίτι. Ο γονιός για να μπει. Ακούστε με λίγο, όταν γυρίσει το παιδί στο σπίτι, όπως και όλοι μας, αν επιλέξουμε να είμαστε καρφωμένοι σε ένα κινητό και εμείς ενήλικες, ή αν επιλέξουμε να πάμε να παίξουμε ένα μπάσκετ ή ένα ποδόσφαιρο, αυτό μετά είναι και επιλογή. Του γονιού. Όχι, το παιδί μιμείται κιόλας. Μιμείται, βέβαια. Άμα το παρκάρεις τώρα το παιδί σε έναν καναπέ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εκεί που καθόμαστε και τρώμε. Όταν βλέπουν τα παιδιά τους γονείς να κάνουν να τρώνε στο τραπέζι με το κινητό, σου λέει αυτό είναι το φυσιολογικό, θα το κάνω κι εγώ. Πάστος, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ζαρκάδα. Αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε. Να είστε καλά. Να σας πω μόνο αυτό, ότι καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε και ότι γι' αυτό μίλησα για εκπαίδευση και στη χρήση τεχνολογίας. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά.